Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 522. Είναι ο ψαλμός ΚΓ του Δαβίδ. Σελίς 522 με τη χάρη του Χριστού, το ΚΓ ψαλμό του Δαβίδ. ΚΓ 23 ψαλμός του Δαβίδ, σελίς 522. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω δε θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι με τεμού η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμασε μπροστά μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικίεν το οίκο του Κυρίου εις μακρότηταν ημερών. Δαβίδ, ο άνδρας κατά την καρδία του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίον έψαξε ο Θεός στον κατάλληλο χρονική περίοδο, να βρει κάποιον για να δημιουργήσει και να εγκαταστήσει επί της γης τη βασιλεία στην οποία στη συνέχεια θα βασιλεύσει ο Χριστός και θα μεταφερθεί εις τους αιώνες των αιώνων, όπου θα γίνει ο θρόνος του Θεού και του Χριστού. Ένας άνθρωπος ασήμαντος, κανένας δεν του δίνε σημασία, κανένας δεν τον πρόσεχε, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας τσοπανάκος που φύλαγε μερικά προβατάκια. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι ο Θεός δεν βλέπει κατόψιν τον άνθρωπο, δεν βλέπει σε αυτό που φαίνεται, αλλά βλέπει με προσοχή ιδιαίτερη σε αυτό που δεν φαίνεται στον άνθρωπο. Και αυτό που δεν φαίνεται στον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το πνεύμα του. Θα έλεγα καλύτερα η καρδιά του και η πνευματική του κατάσταση. Γιατί το πνεύμα του ανθρώπου συνήθως είναι αλαζονικό και η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή. Ο Θεός λοιπόν διέκρινε σε αυτόν τον άνθρωπο μία καρδιά απαλή και τρυφερή που μοιάζει στην καρδιά του Θεού. Και έτσι ο Θεός κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να πράττει τα θελήματα του Θεού, αλλά είδε και ένα πνεύμα όχι μόνο ταπεινό αλλά και προσκεκολλημένο στον Κύριο. Παρ' όλα αυτά, πριν φωνάξει το δούλο του το Σαμουήλ να τον χρήσει και να τον καταστήσει και χρησμένο του Κυρίου με το λάδι όπως συνηθίζει το τότε και να τον πληρώσει με το πνεύμα του το Άγιο, τον δοκίμασε και δοκίμασε εάν αυτό που του είχε εμπιστευτεί ο πατέρας του, ο Θεός εν τέλει θα το επιμεληθεί με τον τρόπο που ο Θεός θέλει, με αγάπη και θυσία. Γι' αυτό έστειλε ένα λιοντάρι, έστειλε μια αρκούδα να του φάνε τα προβατάκια που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Όμως ο Δαβίδ όχι με δύναμη χειρών, με δύναμη σωματική, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων συνέτριψε και την αρκούδα και το λιοντάρι, το λέοντα, και ελευθέρωσε τα προβατάκια του, και αυτό ήταν σημείο αφενός μεν για το Θεό ότι αγαπάει το έργο που το εμπιστεύονται, που το εμπιστεύεται ο Θεός και αγωνίζεται γι' αυτό, αφετέρου σημείο για το Δαβίδ ότι ο Θεός είναι μαζί του και δεν τον άφησε, ενώ υπερασπιζόταν τα λίγα προβατάκια του, δεν τον άφησε να καταποντηθεί από τους δυνατότερους κατά πάντα εχθρούς του, το λιοντάρι και την αρκούδα. Και έτσι τον κάλεσε, τον έχρισε, του αποκάλυψε ότι τον προορίζει για βασιλιά του λαού Ισραήλ, του λαού του Θεού, και από τότε η ζωή του Δαβίδ έγινε χάλια. Το ένα κακό μετά το άλλο. Αλλά
Αυτό ήταν η παιδεία, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει μην αθυμείς την παιδεία του Κυρίου. Ήταν οι δυσκολίες που έρχονταν από ανθρώπους και καταστάσεις που ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί, ιδιαίτερα δε από τον Σαούλ που θα έπρεπε να ήταν ο υπερασπιστής του, ο υποστηριχτής του, γιατί αυτός ήταν ο βασιλιάς και κριτής του λαού του Θεού. Βέβαια, από εκεί που δεν περίμενε και από εκεί που αγαπούσε, ήρθαν τα χειρότερα στο Δαβίδ, γιατί έπρεπε να ξεκολλήσει η καρδιά του από κάθε πρόσωπο το οποίο συμπαθούσε, αγαπούσε, εμπιστευότανε και ήλπιζε. Και ο Θεός το κατάφερε όταν βρέθηκε εν τέλει μόνος του, κυνηγημένος από αυτούς που αγαπούσε και ήλπιζε. Και μέσα σε αυτή τη μοναξιά του, την ερημιά του, ο Δαβίδ γνώρισε πιο πολύ τον Κύριο, με έναν όμως ιδιαίτερο τρόπο, σαν ποιμένα του. Και πολύ αργότερα, δια Πνεύματος Αγίου, γράφει αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικός. Άλλωστε, όλη η Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί για τη δική μας διδασκαλία, την εκπαίδευση, την διόρθωση, για τη δική μας τη ζωή. Ο Δαβίδ λοιπόν κάποια στιγμή δια Πνεύματος Αγίου ανοίγει την καρδιά του και λέγει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ σε όλη μου τη ζωή ουδενός». Δεν είσαι βασιλιάς? Όχι. Δεν είσαι και χρησμένος του Κυρίου? Όχι. Δεν είσαι άρχον του Ισραήλ? Όχι. Τι είσαι? Πρόβατο. Ένα πρόβατο είμαι. Αλλά έχει ένα οποιοδήποτε πρόβατο, ένα πρόβατο που έχει έναν ποιμένα τον Κύριο. Έχει συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να ποιμένεται ο Δαβίδ στη ζωή αυτή, να μην είναι ένας άνθρωπος που έχει ελευθερία κατά τον κόσμο και όχι ποίμονση κατά το Λόγο του Θεού. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι να ποιμένεται, να έχει ποιμένα, και μάλιστα ποιμένα του να είναι ο Κύριος. Ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, δεν έχει ποιμένα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να απολαμβάνει ούτε την προστασία, ούτε την ευλογία του Θεού, ούτε την παρουσία του Θεού, ούτε τη δόξα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ποιμένα, όταν ρωτήσετε έναν άνθρωπο και του πείτε ποιος είναι ο ποιμένα σου κατά διακονία εδώ στη γη, και σου πει εγώ δεν έχω ποιμένα, αλλά ποιμένας μου είναι ο Χριστός, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει καλή συνέχεια και αμφίβολο θα είναι αν έχει καλό τέλος. Όλοι μας έχουμε ποιμένα το Χριστό, ο οποίος με τις διακονίες του βάζει ανθρώπους που μας ποιμένουν. Και μέσα στην Εκκλησία είναι οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένας. Οι πρεσβύτεροι για την επιμέλεια της ψυχής, ο ποιμένας και όλες οι άλλες διακονίες για τον καταρτισμό και την τελειοποίηση των Αγίων. Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ τώρα με απόλυτη επίγνωση του τι λέει, ομολογεί ότι εμένα, εγώ είμαι πρόβατο και ο ποιμένας μου ο καλός, γιατί είμαστε φίλοι με τον ποιμένα, και ο καλός ποιμένας είναι αυτός που πιάνει τα προβατάκια, του τα μιλάει, τα φροντίζει, τα αγαπάει και γίνεται το πρόβατο φίλος του ποιμένα και ο ποιμένας φίλος του προβάτου. Αγαπημένο πρόσωπο για το πρόβατο είναι ο ποιμένας, αγαπημένο προβατάκι για τον ποιμένα είναι αυτό το οποίο τον πλησιάζει ταπεινά, ήσυχα, φρόνημα. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο ποιμήν μου. Και πώς είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προβάτου που έχουν ποιμένα τον Κύριο? Τα χαρακτηριστικά είναι ότι τον γνωρίζουνε,
έχουν προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Δεν είναι ένας άγνωστος μακρινός Θεός, αλλά είναι ένας κοντινός φίλος. Δηλαδή του μιλάνε και τους ακούει. Τους μιλάει και τον ακούνε. Γνωρίζουν τη φωνή του. Γνωρίζουν τη φωνή του και τον ακολουθούν. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του προβάτου. Γνωρίζουν τη φωνή του ποιμένα τους και ακολουθούν τον ποιμένα τους που είναι ο Κύριος. Τι σημαίνει τον ακολουθούν? Σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν όπου θέλουν, δεν κάνουν ό,τι θέλουν, δεν σκέφτονται όπως θέλουν και όπως νομίζουν, αλλά περπατάνε ακριβώς στα ίχνη του καλού ποιμένα τους που είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του, επειδή όταν βρέθηκε κουρασμένος και φορτωμένος και με μέρημνες και με αγωνίες μέσα στον κόσμο αυτό, ο καλός του ο ποιμένας τον ανέπαυσε σε βοσκές χλωερές. Τον πήγε εκεί που να φάει βοσκή χλωερή να αναπαυθεί. Ξέρεις τι θα πει να αναπαύεσαι και να τρως εκεί που σε πηγαίνει ο Χριστός? Χωρίς ποιμένα, πεινασμένος, κουρασμένος, φορτισμένος, τρέχεις δεξιά και αριστερά και δεν αναπαύει την ψυχή σου. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να μας χαρίσει αυτό το ωραίο δώρο. Εμένα τουλάχιστον είναι η πιο συγκεκριμένη και η πιο σημαντική προσευχή στη ζωή μου. Ο Χριστός να είναι πάντοτε ο ποιμένας μου και εγώ να είμαι πάντοτε το αγαπημένο πρόβατο της βοσκής του. Και δεν το λέω για μένα, για εσάς το λέω. Είναι ωραία προσευχή. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει κοντά, εγώ δεν έχω ζήσει, αλλά έχω δει τον ποιμένα μερικά προβατάκια που πάνε κοντά του, πώς τα αγκαλιάζει, πώς τα φροντίζει, πώς τα προσέχει. Πόσο ευτυχισμένα είναι αυτά τα προβατάκια. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να κάνει να είναι πάντοτε στη ζωή μας ο Χριστός ο καλός μας ο ποιμένας και εμείς να είμαστε το αγαπημένο του προβατάκι που δεν φεύγει ποτέ δίπλο από τα πόδια του. Πάντοτε τον ακολουθεί. Και όταν ξέρει ο Δαβίδ ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του, γιατί όταν έχασε το δρόμο του και μέσα στη ζωή αυτή χάνουμε τον προσανατολισμό μας, χάνουμε το δρόμο μας, είμαστε άνθρωποι αδερφοί. Ο καλός ο ποιμένας όμως φροντίζει να τον οδηγήσει πού? Σε ύδατα αναπαύσεως. Γιατί όταν χάσει ο χριστιανός, το παιδί του Θεού, το δρόμο του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι πεινασμένος και διψασμένος. Και την πείνα την αντέχεις, τη δίψα δεν την αντέχεις. Δεν αντέχεις τη δίψα. Όταν λοιπόν χάσει το πρόβατο της βοσκής του Κυρίου το δρόμο του, τότε ο καλός ο ποιμένας ψάχνει, τον βρίσκει και τον οδηγεί όχι σε τιμωρία, φυλάκιση και αυστηρότητα, αλλά σε ύδατα αναπαύσεως. Και όταν η ψυχή του αποκάμει, είναι πολύ σημαντικό αδερφοί να είσαι πρόβατο αγαπημένο του Κυρίου και ο Κύριος να είναι ο ποιμένας σου. Και όταν η ψυχή του αποκάμει και πέσει και χάσει τη δύναμή του, χάσει την παρησία του που έχει μισθαποδοσία μεγάλη, χάσει τον ποιμένα του, τότε με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε τρίβους αδικίας, να πέσει σε λάθη και σε αμαρτίες, γιατί έπεσε η ψυχή του, έχασε την πίστη του, τότε ο καλός ο ποιμένας ένεκεν του ονόματός του και όχι ένεκεν της δικαιοσύνης του προβάτου. Ένεκεν του ονόματός του. Και ποιο είναι το όνομά του? Γι' αυτόν εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Τα πρόβατα τα γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα πρόβατα τα δικά μου. Ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Ένεκεν λοιπόν του ονόματός του ως ποιμήν καλός, ο Ιησούς Χριστός ψάχνει
και βρίσκει το χαμένο πρόβατο και το οδηγεί, το κατευθύνει μέσα πια από μονοπάτια της δικής του δικαιοσύνης και το φέρνει πάλι στην αγκαλιά του, γιατί όταν αδικείται ένας χριστιανός είναι πολύ εύκολο να πέσει σε αδικία. Όταν λοιπόν τον βλέπει ότι απομακρύνεται, έρχεται το πρόβατό του, όχι όλους, όχι τα μεγάλα πρόβατα που κερατίζουν, όχι, τα τρυφερά, τα γλυκά, τα ήσυχα πρόβατα που αγαπάνε τον ποιμένα τους. Υπάρχει διαφορά μεταξύ προβάτου και προβάτου. Εμείς μιλάμε τώρα, ο Δαβίδ μιλάει τώρα και προσομοιάζει τον εαυτό του με ένα πρόβατο γλυκό, τρυφερό, ήσυχο, πράο, που δεν ξεκολλάει από κοντά του, γιατί αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη τον ποιμένα του. Και έτσι τώρα πια ο Δαβίδ μπορεί να πιστέψει στην καλή συνέχεια του, λέγοντας «και αν χρειαστεί να περπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν αναγκαστώ, εάν παγιδευτώ και περπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ να μου συμβεί κανένα κακό. Γιατί? Γιατί είναι ο Κύριος ο ποιμήν μου και δεν θα στερηθώ ουδενός αγαθού. Κακό δεν θα με πλησιάζει». Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, είναι να είμαστε πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, ήσυχο, φρόνιμο, γλυκό στα πόδια του Χριστού. Και με μεγάλη βεβαιότητα λέγει τώρα ότι η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγορούν. Σαν πρόβατο βλέπει τον ποιμένα να έχει ράβδο να χτυπάει τους λύκους και βακτηρία να στηρίζεται για να έρχεται κοντά το προβατάκι, να το οδηγεί. Η ράβδος διώχνει το κακό και η βακτηρία οδηγεί το προβατάκι, το υπάκουο, στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για βοσκές φλοερές και ύδατα αναπαύσεως. Με αποτέλεσμα, στους εχθρούς μου ο Θεός να έχει ετοιμάσει ο ποιμένας ο καλός μία τράπεζα, να τρίζουν τα δόντια τους, να βρίζουν, να κακολογούν, να κατηγορούν, να κακοποιούν, να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά απέναντι είναι καθισμένο στην τράπεζα του Κυρίου, το πρόβατο του Κυρίου, σε απόλυτη ασφάλεια. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι το σημαντικό να αρέσουμε στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει. Αν ήθελον να αρέσκω εάν ήρεσκον στους ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Θεού. Δεν θα ήμουν δούλος Θεού αν ενδιαφερόμουν να αρέσω στους ανθρώπους. Εμένα με ενδιαφέρει να αρέσω στον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστόν. Και τώρα τονίζουμε λίγο περισσότερο, γιατί Αυτός θέλουμε να είναι ο ποιμένας μας ο καλός. Θέλουμε, το θέλουμε αυτό, γιατί μεταβάλλει τα πάντα. Ο άνθρωπος πια δεν είναι ιδιαίτερος γιατί έχει δυνάμεις, χαρίσματα, ισχύ. Είναι ιδιαίτερος γιατί είναι πρόβατο ταπεινό της βοσκής του Κυρίου. Ακολουθεί πάντοτε και περπατάει πάντοτε. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό? Με το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο και τη δύναμη της πίστης. Η ράβδος του Κυρίου είναι ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετώπισε ο Χριστός το διάβολος πειρασμούς? Με το Λόγο του Θεού τον έδιωξε. Και η βακτηρία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Με το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί ο Χριστός αυτούς που θέλουν όχι μόνο να ζούνε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατούν κατά το Πνεύμα. Και έτσι ξέρει τώρα ότι είναι και χρησμένος του Κυρίου, ιδιαίτερα και χρησμένος. Ήλυψας ενελαίω την κεφαλή μου, με αποτέλεσμα το ποτήρι μου υπερχυλίζει. Αυτό είναι το σημαντικό, θα δούμε στη συνέχεια και το σημαντικότερο της ζωής του χριστιανού, που εξητάει, που επιποθεί, που επιθυμεί, που θέλει να είναι ένα απλό, γλυκό, ταπεινό προβατάκι του Κυρίου, με ποιμένα του το Κύριο.
Αυτό δεν αποκτάται, αδερφοί, χαρίζεται. Δεν θα πω, δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος μεταβεβαιώτος και να πει θα κάνω τον Κύριο ποιμένα μου. Μπορεί να πει όμως γίνε Χριστέ μου ποιμένας μου. Δεν μπορεί να πει θα γίνω ένα τέτοιο πρόβατο του Χριστού, δεν γίνεται. Μπορεί όμως να πει κάνε με Χριστέ μου ένα τέτοιο πρόβατο δικό σου. Όλα είναι αποτέλεσμα της εξήτησής μας, της προσευχής μας και της επίγνωσης του τι ζητάμε. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, το τι ζητάτε δεν ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να ζητήσετε, αλλά ο Κύριος κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς νοούμε και ζητούμε κατά τη δύναμη του Θεού που ενεργείται στη ζωή μας. Και τέλος, με τα πάσης βεβαιότητος η χάρις και το έλεος του Θεού θα με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και εγώ θα κατοικώ στον οίκον του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Καλή συνέχεια και καλό τέλος. Αδελφοί, αυτό έχει σημασία. Το κακό ή το καλό παρελθόν δεν μας επηρεάζει. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λέει τα μένω πίσω λησμονών εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Βεβαίως είναι σημαντικό να ομολογούμε τον Ιησού Χριστόν και το έργο του στη ζωή μας, γιατί μας δυναμώνει, μας δίνει πίστη, μας αυξάνει την πίστη. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε όχι καλό σήμερα, καλό αύριο, μεθαύριο και καλό τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλή συνέχεια και καλό τέλος. Και ο μόνος άνθρωπος, να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, γιατί το λέω με απόλυτη βεβαιότητα έτσι πως μου το έδωσε ο Θεός, ο μόνος άνθρωπος στον οποίον είναι δεδομένο, είναι εξασφαλισμένο, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα έχει καλή συνέχεια και άριστο τέλος, είναι αυτός που με επίγνωση ζητάει από το Θεό να είναι πρόβατο, καλό, υπάκουο, αγαπημένο της βοσκής του Κυρίου και ποιμένας του να είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος έχει απολύτως εξασφαλισμένη την απόλυτα ευλογημένη συνέχεια και το υπέροχο και ένδοξο τέλος, ώστε να εισέλθει πλουσίως, να του δοθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο πιστεύω ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι ίσως, για μένα είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε ακούσει και έχουμε καταλάβει στη ζωή μας. Θέλω να είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, υπάκουο, αγαπημένο, κοντά στον Κύριό μου, και θέλω ο ποιμένας μου να είναι μόνο ο Χριστός. Αμήν.